Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης από τεχοληψία.gr. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα βασικά ενός equalizer, τι είναι το equalizer, για ποιο λόγο το χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο μία μίξη δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό και ποια είναι η βασική διαφορά με τους faders, οι οποίοι faders είναι αυτοί εδώ πέρα, στα tracks. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Για παράδειγμα, έχω βάλει το λιωμένο παγωτό, το γνωστό σε όλο μας τραγούδι, και θα ανοίξω το equalizer EQ Fab Filter Pro. Φυσικά μπορείτε να ανοίξετε της Cubase, το Studio EQ, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά μου αρέσει πιο πολύ το interface της Fab Filter, και άμα μάθετε ένα equalizer είναι σχεδόν όλα τα ίδια, να δεν υπάρχει φόβος αυτό. Ας κλείσουμε λίγο το Studio EQ. Ας ακούσουμε λίγο το λιωμένο παγωτό και να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα φάσμα συχνοτήτων. Το ανθρώπινο αυτή μπορεί να ακούσει από τα 20 Hz έως τα 20.000 Hz, 20 kHz αλλιώς. Αυτή είναι η μουσική, αυτό είναι το κομμάτι. Όλα αυτές οι συχνότητες είναι αυτά που ακούμε. Τώρα τι γίνεται. Και να πω πρώτα τη διαφορά με τους faders. Ένας fader το μόνο που κάνει είναι να αυξομειώνει την ένταση από τον ήχο όπως είναι. Δεν πειράζει τον ήχο, δεν τον αλλάζει. Δεν αλλάζει το φάσμα όλο αυτό που βλέπετε. Για παράδειγμα, αν πατήσω τώρα εγώ play. Ναι. Και αυξομοιώσω την ένταση. Κάποιος κοιτάει την ώρα. Κάποιος το δρόμο τρέχει. Κάποιος σε κάποια χώρα. Τώρα μπορεί να βρέχει. Όπως βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η διαφορά τώρα με το equalizer είναι ότι άμα θέλουμε να αυξομοιώσουμε την ένταση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ήχου, τότε χρησιμοποιούμε το equalizer. Με τα πιο απλά λόγια, αυτό είναι το equalizer. Ότι ο fader αυξομοιώνει την ένταση ενός ήχου και το equalizer αυξομοιώνει την ένταση ενός σημείου του ήχου, όχι όλο τον ήχο. Αντί να ανεβοκατεβάσουμε όλο τον ήχο μαζί, εδώ θα ανεβοκατεβάσουμε την ένταση στα 360 Hz. Δίνουμε 5 dB όπως βλέπετε εδώ. Κόβουμε 5 dB, 6, 7 όσο χρειάζεται. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Τώρα, για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε το equalizer και να μπούμε μέσα στον ήχο και να τον αλλάξουμε και να κόψουμε ή να δυναμώσουμε συχνότητες. Πολλές φορές δέχουμε ερωτήσεις του στυλ ότι... Έχω για παράδειγμα ένα μπάσο, ένα track μπάσο, και έχω ένα track κιθάρας. Τώρα είναι πρόχειρα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Άνοιγω το mixer με το F3 και αρχίζω και παίζω με τις εντάσεις. Όση ώρα και να ξοδέψω, δεν πρόκειται να βρω κάτι που να μου ακούγεται σωστό. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Για ποιο λόγο? Γιατί μόνο με το να αυξομειώνουμε τον ήχο δεν πρόκειται να βρούμε σωστό σημείο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το equalizer, γιατί πρέπει να μπούμε στον ήχο και να αλλάξουμε μόνο ένα μέρος του ήχου. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, όσο πιο χαμηλές είναι οι συχνότητες, τόσο πιο μπάσος είναι ο ήχος. Εδώ έχουμε δηλαδή τα μπάσα, εδώ έχουμε τα μεσαία ή αλλιώς μικρομεσαία και μεγάλο μεσαία εδώ, και ψηλές συχνότητες. Το μπάσο κυριαρχεί σε αυτό το εδώ πέρα το σημείο. Και αν μια κιθάρα είναι ηχογραφημένη χάλια ή πολύ απλά έχει πάρα πολύ μπάσο και δεν έχει μεσαία, που στην ουσία η κιθάρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το τομέα, τότε απλά ηχογραφήσαμε λάθος την κιθάρα ή έχουμε χρησιμοποιήσει λάθος EQ. Άρα της κιθάρας το equalizer θα είναι κάπως έτσι. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι κάνω σε μισό λεπτό. Θα είναι κάπως έτσι. Θα κόψουμε μέχρι τα 50-80. Δηλαδή δεν θα έχει εδώ πέρα συχνότητες, για να αφήσουμε χώρο στον μπάσο. Έτσι, όταν ξαναπάμε να παίξουμε με τα faders, θα αρχίζει να εμφανίζεται το σημείο, το sweet spot που λένε στα αγγλικά, το γλυκό σημείο δηλαδή, που θα ακούγεται απλά σωστά ο ήχος. Άμα όμως σολάρουμε τις κιθάρες, τις έχουμε solo και ακούμε μόνο τις κιθάρες, θα ακούγεται λεπτός ο ήχος. Και θα ακούω πολλά παράπονα σε στυλ, ναι, αλλά ο ήχος δεν είναι ωραίος έτσι και είναι πολύ μάπα και δεν είναι ωραίος ήχος της κιθάρας. Μπορεί να ακούγεται solo, να ακούγεται μάπα, αλλά όταν όμως μπήκε το μπάσο μαζί, πιστέψτε με, συγγνώμη,
ότι ο ήχος θα είναι φανταστικός, θα είναι σωστός. Και στην ουσία, στη μίξη, θέλουμε να ακούμε το τραγούδι όπως είναι όλο μαζί, τα όργανα όλα μαζί. Δεν πρόκειται να ακούσουμε το τραγούδι μόνο του, ή μόνο τις, συγγνώμη, δεν πρόκειται να ακούσουμε τις κιθάρες μόνες τους. Άρα μπορεί να φαίνεται solo μάπα, αλλά αυτό είναι που πρέπει να γίνει κανονικά. Και έτσι μετά θα αρχίσει σιγά σιγά αυτό το sweet spot να εμφανίζεται. Τώρα ας πάμε στα controls. Τα controls σε όλα τα equalizer είναι τα ίδια. Ας τα ανοίξουμε για να δούμε. Κάνω διπλό κλικ για να δημιουργήσω μια μπάντα. Και θα ξεκινήσω με το low cut. Τι είναι το low cut? Όπως βλέπετε και από τη λέξη όπως καταλαβαίνετε, είναι η μπάντα που κόβει τις χαμηλές συχνότητες. Μπορείτε σε διάφορα forum στο ίντερνετ να το συναντήσετε και έως high pass. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει η λέξη high. Επειδή, όπως λέει και η λέξη, high pass, δηλαδή αφήνει να περνάνε μόνο υψηλές συχνότητες. Αντιθέτως, έχουμε το high cut ή low pass, που κόβει τις υψηλές συχνότητες και αφήνει να περάσουν οι χαμηλές συχνότητες. Το πιο πολύ χρησιμοποιημένο είναι το bell, συγγνώμη. Είναι το bell. Τι είναι το bell? Έχει τη μορφή της καμπάνας. Γι' αυτό λέγεται και bell. Και έχει τα τρία βασικά controls. Είναι το frequency, που είναι η συχνότητα, που θέλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή. Είναι το gain της συχνότητας, το πόσο να αυξήσουμε ή να κόψουμε τη συχνότητα. Και το Q. Το Q είναι το εύρος των συχνοτήτων. Δηλαδή, το πόσο παχιά ή λεπτή είναι η μπάντα που θα δουλέψουμε. Κάπως έτσι. Έτσι πιάνουμε πιο πολλές συχνότητες, έτσι πιάνουμε πιο λίγες συχνότητες. Εννοείται ότι άμα κάνουμε κλικ πάνω εδώ πέρα, αλλάζουν αυτόματα εδώ πέρα κάτω, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εκτός από το Q που πρέπει να το κάνουμε από εδώ. Αυτά με λίγα λόγια είναι τα controls. Για τέλος έχουμε το high self και το low self. Ποια είναι η διαφορά τώρα μεταξύ τους? Το high self είναι σαν το high cut, με τη μόνη διαφορά ότι κόβει πάλι, αλλά είναι λίγο πιο ήπιο. Δεν κόβει όλο όπως κόβει το άλλο, όπως αυτό εδώ που κόβει τελείως. Επίσης με τα self μπορούμε να κάνουμε και boost, κάτι που δεν είχαμε με το high cut. Μπορούμε να τα ανεβάσουμε ήπια το σήμα, αυτές οι συχνότητες. Το ίδιο ισχύει για το self, το low. Είναι πιο ήπιο και στο boost και στο cut. Ας τα ακούσουμε τώρα για να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ξεκινήσουμε με το high cut. Σέματα με το low cut. Είδατε πως αλλάζει ο ήχος που κόβουμε όλα τα μπάσα. Όπως βλέπετε, από τα 5 kHz και πάνω έχουν εξαφανιστεί τα πιατίνια, επειδή τα έχουμε κόψει. Χρησιμοποιούμε το equalizer για να κόβουμε συχνότητες άχρηστες από όργανα που δεν τις χρειάζονται και για να κάνουμε boost σε συχνότητες που ακούγονται ωραία στα αυτιά μας από όργανα που τις χρειάζονται. Έτσι, φτιάχνουμε χώρο για όλα τα όργανα για να μην παλεύουν στο φάσμα συχνοτήτων. Και φτιάχνουμε μια πολύ ωραία μίξη.